καλύτερο μήνυμα είναι ο εργομός σου εδώ, να σηκωθούν από τους καναπέδες, από τα τάμπλετ, να έρθουν να διασκεδάσουν, να περάσουν 2 ώρες ωραία, να συνεχίσουν μετά μέσα στο Ίδρυμα που έχει διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Αυτό νομίζω είναι η χαρά του καλοκαιριού. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Όλοι να είμαστε, να συμμετέχουμε σε κάτι κάθε μέρα και από λίγο. Με τι χαρά σας βλέπουν τα παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί τότε, το 2004, έχουν μάθει από τους γονείς τους τι έγινε. Δεν σας συγκινεί αυτό? Κοίτα, μας συγκινεί και το βασικό είναι ότι πολλά παιδιά θέλουν να μάθουν και ευτυχώς υπάρχει ακόμα, είναι το YouTube μέσα που είμαστε. Βλέπουν τα παιχνίδια, έχουν απορίες, ρωτάνε. Νομίζω και εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτές τις δράσεις να έρθουμε πιο κοντά στα παιδιά, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας, τα παιδιά του 2004, να έρθουν πιο κοντά σε όλα αυτά τα νέα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να τους μεταφέρουν τις εμπειρίες που έχουν κυρίως από όλα αυτά τα χρόνια, τις εμπειρίες του 2004 και να απαντήσουν σε όποια ερώτηση αυτά επιθυμούν να κάνουν. Και μια μοναδική ευκαιρία τη Δευτέρα, όλοι να έρθουν σε επαφή μαζί σας με το κύπελλο. Νομίζω θα είναι μια ιδανική στιγμή, μιας και πέρα από το κύπελλο θα είναι τα περισσότερα παιδιά του 2004 εκεί, ώστε θα μπορούν να έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους, θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν μαζί τους, να φωτογραφηθούν με το κύπελλο. Νομίζω θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, όπως πιστεύω που όλες οι δράσεις που κάναμε ήταν ιδιαίτερες και ξεχωριστές και πιστεύω ότι και του χρόνου, αν όλα πάνε καλά, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και να μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα εμείς σαν ομάδα.